centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Καρταγλίδη, καλημέρα και καλές γιορτές. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλές γιορτές. Να έχουμε όλοι καλά Χριστούγεννα και εύχομαι σε όλους υγεία και η επόμενη χρονιά να είναι τελείως διαφορετική. Μακάρι να μην συζητάμε του χρόνου τέτοια πράγματα. Μακάρι. Αν και δύσκολο είναι να έχουμε τρόμο μπροστά μας, αλλά τέλος πάντων να είναι πολύ καλύτερη χρονιά για όλο τον κόσμο με υγεία. Έτσι, αλλά και για τους επιχειρηματίες μας να είναι έτσι μια καλύτερη χρονιά. Λοιπόν, για να πάμε στο θέμα μας, γιατί παίρνετε μια πρωτοβουλία. Τα λέμε αυτές τις μέρες, ξέρετε, πηγαίνουμε σε καταστήματα, στον Εμπορικό Σύλλογο. Χθες πήγαμε και σε ένα κατάστημα στην Μεγάλο Αλεξάνδρο, στο κατάστημα Ζήσης Φέρτς. Μας έλεγαν τα παιδιά εκεί πόσο δύσκολο είναι όταν δεν είναι τυποποιημένο ένα προϊόν, μάλλον όταν είναι τυποποιημένο ένα προϊόν με το click away, είναι πολύ πιο εύκολο ένα τηλέφωνο, ένα κάτι τέλος πάντων, το παίρνεις, φεύγεις. Όταν όμως πρέπει να αλλάξεις κάτι, πρέπει να δοκιμάσεις κάτι, είναι τρομερά δύσκολο για αυτά τα καταστήματα να δουλέψουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Εσείς πάντως βγαίνετε με μια πρωτοβουλία σήμερα για να βοηθήσετε τα καταστήματα με click away. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν πρωτού ξεκινήσουμε να δώσουμε οι σκέψεις μας και... Ναι. Και το ευχές μας είναι με το Μητροπολίτη μας. Μεταδώσαμε κάποιες πληροφορίες νωρίτερα, δεν ξέρω να το ευχηθούμε σιδερένιος και πολύ γρήγορα. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να το επαναλάβω, και μάλλον πάμε προς το καλύτερο. Αυτή είναι μια πληροφορία την οποία μεταδίδουμε μέσα από την εκπομπή μας. Να δώσει ο Θεός. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το θέμα μας, ένα σχολιασμό πρώτα σε αυτά που είπατε και μετά να μπούμε λίγο στο θέμα. Το ξαναείπαμε αυτό, δεν είναι αυτή τη στιγμή αντικατάστατο της αγοράς. Ναι. Η συγκεκριμένη δράση είναι πάρα πολύ δύσκολη, τα προβλήματα είναι φοβερά. Κάποια στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης, απευθυνόμενος προς τα καταστήματα, τι προτιμάτε, κλειστά καταστήματα ή ανοιχτά με take away? Ναι. Καταρχήν, δεν ξέρω αν μπαίνει έτσι απλά όμως το δίλημα. Καταρχήν για τους επιχειρηματίες μιλώ, τα καταστήματα είναι κλειστά. Αυτό σημαίνει ότι επωφελούνται ό,τι επωφελούνται. Να μην τα ξαναλέμε. Πιστεύετε από καταβολή, αναστολή, μεταφορά των υποχρεώσεων και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, άρα είναι κλειστά. Δεύτερον, ήταν μια, να το πω, πράξη ψυχολογική περισσότερο. Ναι. Δεν είναι λειτουργία αυτό. Δηλαδή θα πάω τώρα στο κατάστημα, θα πάρω τα παπούτσια μου, να πάρω το παντελόνι μου. Και πώς να τα δοκιμάσω, είναι πρόβλημα. Πώς να ξέρω τι έχει το κατάστημα, τα ξέρουμε όλα αυτά, το γνωρίζουμε, είναι πρόβλημα μεγάλο. Και προσέξτε, είναι τόσο σύντομο το διάστημα και τα μαγαζιά που δεν είχαν καν e-shop. Μπράβο, δεν μπορούν σε χρόνο μιας εβδομάδας ή ακόμη και δύο εβδομάδων φωτογραφίσουν, να βάλουν, να τοποθετήσουν, να στήσουν ένα e-shop. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ένα e-shop δεν είναι μία απλή υπόθεση όσο το φανταζόμαστε. Απλά θα κάνουμε μία ηλεκτρονική σελίδα. Ένα e-shop είναι ένα μαγαζί μέσα στο μαγαζί. Χρειάζεται υπάλληλο, χρειάζεται μηχανοργάνωση, χρειάζεται αποθήκη, χρειάζεται συσκευαστήρια. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, δηλαδή αύριο κάνουμε ένα e-shop. Χρειάζεται εκπαίδευση. Είναι πολλά που κρύβονται πίσω από ένα e-shop. Είναι ένα άλλο κατάστημα μέσα στο κατάστημα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς. Είναι ένα άλλο μαγαζί. Εύκολο. Είναι ένα καινούριο μαγαζί. Είναι ένα καινούριο μαγαζί, μπράβο. Το οποίο χρειάζεται τους υπαλλήλους του, εξειδικευμένους στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Χρειάζεται συστήματα αποθήκης που θα ενημερώνουν το e-shop μας για το τι είναι διαθέσιμο, τι δεν είναι. Αυτοματοποιημένα πράγματα. Δεν είναι αστεία, δηλαδή αγοράζω ένα πρόγραμμα. Και χρειάζεται και βασικά εκπαίδευση, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Είχαμε πει ότι οι επιχειρήσεις Καστοριάς δεν ήταν τόσο έτοιμες σε αυτό το κομμάτι. Όχι. Καθόλου έτοιμες, θα έλεγα, για να είμαι πιο ακριβής. Φυσικά το click away δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, κύριε Καρταγλίδη, αλλά το λέμε και το συνδυάζουμε, διότι εάν ήταν οργανωμένη μια επιχείρηση με e-shop και τα λοιπά, θα ήταν τουλάχιστον πιο εύκολο να διαλέξεις από το e-shop για να πας να το πάρεις. Για να δούμε τώρα την πραγματικότητα. Εάν εμείς είχαμε ένα e-shop, σε τι μας βοηθάει το click away? Τίποτα. Αντί να το στείλουμε με την courier που αυτές τις μέρες κάνουν 15 μέρες να πάρουμε το δωράκι. Μα γι' αυτό έγινε το click away, για να αποσυμφορηθούν τα courier, κύριε. Έτσι ακριβώς. Οπότε τώρα εμείς επανερχόμαστε και μέσα σε αυτή την εικονική αγορά και εικονική πραγματικότητα που ζούμε, ερχόμαστε και λέμε τι.
Δουλέψαμε 3-4 μέρες πολύ εντατικά με τους συνεργάτες μας και το τμήμα της πληροφορικής που έχουμε. Έχουμε κατασκευάσει αυτή τη στιγμή μια πλατφόρμα η οποία για το κοινό θα ανοίξει αύριο, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Ναι. Λοιπόν, προς το παρόν σήμερα ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς να κάνει κανένα τηλέφωνο κανένας. Ναι. Μπαίνεις στο Digital Καστοριά, συμπληρώνεις μια απλή φόρμα, ποιος είσαι, το τηλέφωνο το οποίο θες να κοινωνούν οι πελάτες, τι προϊόντα έχεις, 4 ενδεικτικές φωτογραφίες, των προϊόντων σου που μπορείς να βάλεις και ένα χαρακτηρισμό. Την τιμή, ότι είναι μεγάλη προσφορά για την εβδομάδα, ό,τι θέλεις δηλαδή μπορείς να βάλεις. Λοιπόν, και φυσικά εάν έχεις είτε ιστοσελίδα που έχει περισσότερα προϊόντα, είτε Facebook που μπορεί να έχει πολύ περισσότερα προϊόντα. Μπορεί να βάλεις link. Είτε e-shop που είναι λίγες αλλά υπάρχουν και αυτές οι επιχειρήσεις, μπορείς να το συνδέσεις. Τι κερδίζεις με αυτό, το επόμενο χρονικό διάστημα και δεν ξέρουμε πόσο, σίγουρα όμως μέχρι τις 7 του μηνός, 7 δηλαδή Ιανουαρίου, εμείς θα αναλάβουμε αυτές τις επιχειρήσεις να τις διαφημίσουμε. Να τις διαφημίσουμε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης φυσικά, με τη δημοσιότητα που δίνει το επιμελητήριο, αλλά και μέσω των το mass media. Θα δείτε δηλαδή τις επόμενες μέρες και μέσω Facebook και άλλων εργαλείων ότι θα υπάρχει. Είναι δωρεάν η υπηρεσία αυτή για τα καταστήματα. Η υπηρεσία είναι 100% δωρεάν. Οπότε να το δουν τα καταστήματα πραγματικά. Να το δουν. Θα ελέγξουμε φυσικά όπως πάντα μας υποχρεώνουν όμως αν είναι η συνδρομή, αν είναι πληρωμένη η συνδρομή. Από εκεί και πέρα δεν ζητάμε τίποτα άλλο για την υπηρεσία. Και εντάξει, και το θέμα της συνδρομής θα το δούμε με μια ελαστικότητα γιατί κλείνει ο χρόνος. Η λίστα με τις επιχειρήσεις θα ανανεώνεται καθημερινά επίσης, έτσι. Οποιοδήποτε μπορεί να μπει όποτε θέλει. Γιατί τώρα κάποιοι μας ακούνε, θα μπουν. Επαναλαμβάνω, digitalcastoria.gr. Εύκολη διαδικασία, υπάρχουν οδηγίες μέσα στο site. Έχει γίνει πολύ χρήσιμο, πολύ επικοδομητικό. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, για ένας που έχεις, εάν κάποιος έχει συμπληρώσει έστω και μία αίτηση, για να το πω διαφορετικά, μπορεί να το κάνει. Δεν χρειάζεται ούτε με το επιμελητήριο να επικοινωνήσει, ούτε τίποτα. Αυτοματοποιημένα τα συστήματα και από αύριο, Τετάρτη, ξεκινάει η δημοσιότητα των επιχειρήσεων αυτών. Αυτό είναι καλό και για εμάς τον κόσμο, νομίζω, έτσι. Θα μπαίνουμε και εμείς εκεί για να βλέπουμε ποια καταστήματα έχουν click away στην Καστοριά, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Αφορά μόνο επιχειρήσεις του λιανεμπορίου? Όχι, αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Είτε είναι click away είτε δεν είναι click away. Γιατί αυτή τη στιγμή. Ξέρεις γιατί το ρωτάει η πρόεδρε? Το ρωτάει, θέλουμε να πούμε και εμείς. Γιατί θα βάλει τώρα την Καστοριά η Έλενα και θα βάλει αντένες τώρα. Καταλάβατε. Ψάχνω φωτογραφία. Θα με βγάλω και μια φωτογραφία. Θα βγάλει 4 ωραιότατες selfie και θα τις βάλει κιόλας. Είναι για τον οποιοδήποτε και δεν σας κρύβω αν και δεν είναι του παρόντος. Επειδή ξέρετε τουλάχιστον. Αυτή η διοίκηση πολλά χρόνια ασχολείται με τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά και δεν είναι επί του παρόντος κάποια στιγμή έτσι λίγο πιο χαλαρά και πιο ήσυχα να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα μεγάλη έτσι, για τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου, γιατί ακόμα κάποιοι το θεωρούν ταμπού ή δύσκολο κτλ. Για κάποιους όμως έχει γίνει πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι. Και υπάρχουν και αρκετοί συντοπίτες μας επιχειρηματίες οι οποίοι πραγματικά. Που μπήκαν σε αυτό το κομμάτι. Κάθε μέρα τα έσοδα τους από το e-shop τους μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατεύθυνση στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, στήριξη των τοπικών προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις γιορτές. Έτσι, με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε, με όλες αυτές τις δυστοκίες που υπάρχουν και στον προγραμματισμό μας αλλά και στα οικονομικά μας, είναι πολύ σημαντικό έστω και ένα ευρώ να το αφήσουμε στην τοπική αγορά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο, όμως με κάθε τρόπο, είτε αυτό λέγεται click away, είτε λέγεται τηλεφωνική παραγγελία, είτε λέγεται e-shop, ας κοιτάμε πρώτα τους δικούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους που ζούμε, θέλουμε και η επόμενη μέρα και η σημερινή μέρα να μας βρει όλους υγιείς, αλλά και να μας βρει με μία ζωντάνια στην αγορά. Έτσι. Δεν θέλουμε να δούμε αυτή την εικόνα ερήμωσης της Μητροπόλεως να κατεβαίνει κι άλλο προς τα κάτω και άλλο προς τα κάτω και τελικά να έχουμε μία μικρή έχει. Αγορά. Πρόεδρε, άρα είναι στο χέρι μας. Έτσι. Πρόεδρε, να ρωτήσω το εξής. Αυτή η πλατφόρμα θα μείνει στον αέρα, ανοιχτή, μέχρι όσο υπάρχει click away? Όχι. Α. Αυτό τώρα όλο ειδήσεις βγάζεται. Θα το μεταξελίξουμε μετά. Α, θα μεταξελιχθεί μετά. Ναι, θα φύγει το click away, θα την αλλάξουμε γιατί μπήκαμε σε έναν άλλον δρόμο τώρα. Ωραία. Και θέλουμε να υποστηρίξουμε ηλεκτρονικά τις επιχειρήσεις. Πώς θα το δούμε στην πορεία. Άρα λοιπόν δεν θα σβήσει αυτό μόλις Όχι. φύγει click away. Όχι. Θα παραμείνει αλλά με μια άλλη μορφή. Ποια θα είναι η μορφή αυτή, θα τα πούμε στην πορεία. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν. Άρα προς τους επιχειρηματίες. Μήπως έχετε παρεμπιπτόντως και καμιά πληροφορία μέχρι πότε θα μείνει το click away? Κοιτάξτε.
Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών πραγμάτων. Πάντως βλέπω ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Βλέπω ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Δεν θέλω να πω κάτι για το click away. Δεν έχω πληροφορία, ειλικρινά σας μιλάω. Πόσο μάλλον μετά για καφεστίαση. Κοιτάξτε, επίσης, προσωπική εκτίμηση κάνω και η προσωπική μου εκτίμηση με όλα αυτά που βλέπουμε, με τις μεταλλάξεις, μας τρομάζουν, μας φοβίζουν. Και μην ξεχνάτε ότι ήδη ξεκίνησε η κουβέντα για τρίτο κύμα μέσα στο χειμώνα. Και αν θυμάστε πέρσι και πρόπερσι, η γρίπη, γιατί περί γρίπης πρόκειται, ο ιός δηλαδή, δυνατά πήγε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Οπότε να δώσει ο Θεός να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα. Πάντως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα. Να επαναλάβω για τελευταία φορά για τους επιχειρηματίες μας, είτε έχουν click away, είτε απλά θέλουν να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Και βασίζονται σε μια τηλεφωνική παραγγελία με όλες αυτές τις δυσκολίες που μας έχει επιβληθεί. Έτσι, κανένας δεν το θέλει, έτσι. Ούτε το ίδιο το Υπουργείο είπε ότι αυτό είναι τρόπος πώλησης. Είναι, τι να πω, μια ανασούλα. Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Είναι τρόπος διευκόλυνσης των courier, επαναλαμβάνω, γι' αυτό έγινε ουσιαστικά. Ναι. Είναι ένας τρόπος διευκόλυνσης. Λίγο, εντάξει, και μια προτροπή προς τις τοπικές επιχειρήσεις. Οπότε για τους επιχειρηματίες μας, digital καστοριά, πολύ εύκολη διαδικασία, πολύ εύκολος ο προγραμματισμός. Το φτιάχνουμε και από αύριο θα ξεκινήσουμε την πρόθεση. Ωραία, να περιμένετε και το δικό μας λοιπόν εκεί. Λοιπόν, έγινε. Ήδη έχω συγκεντρώσει τις φωτογραφίες. Α, ορίστε. Βλέπετε τη γρήγορα που είναι τα νιάτα εδώ. Θα μας πείτε όμως και τι πουλάτε, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Προφανώς απευθύνεστε στις επιχειρήσεις και πουλάτε, για να σας διευκολύνω τώρα ως οικονομολόγος, προφανώς απευθύνεστε στις επιχειρήσεις και πουλάτε ουσιαστικά διαφημιστικό χώρο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα αυτό θα περιγράψετε. Άρα αυτό θα κάνουμε ως περιγραφή. Πολύ ωραία. Πουλάμε απλά διαφημιστικό χώρο. Πουλάμε τον καλύτερο διαφημιστικό χώρο. Ακριβώς. Που το είπαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε αντένες 936.